Αλέξανδρος Δρύβας, διεθνολόγος, γεωπολιτικός αναλυτής. Κύριε Δρύβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα, κύριε Δαμοπολίτη, για ακόμη μια φορά. Κύριε Δρύβα, είχαμε χθες την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, στην Αθήνα και θα θέλαμε να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο, μια αποτίμηση από την επίσκεψή του στην Ελλάδα, αφού προηγουμένως είχε περάσει από την Τουρκία. Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Ελλάδας στο διεθνή στίβο μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών? Κοιτάξτε, οι επισκέψεις σε Τουρκία και Ελλάδα έγιναν κατά παράδοση πριν την θητεία του Πομπέου. Πάντοτε ερχόταν και στην Τουρκία και στην Ελλάδα, πάντοτε κάποιος Αμερικάνος επίσημος. Με ποια διαφορά όμως? Ήταν να μην πάει στην Τουρκία ο Μπλίνκεν, και αυτό είναι αποδεδειγμένο, διότι μια μέρα πριν το σεισμό, δύο μέρες πριν το σεισμό, ο εκπρόσωπος του State Department είχε ερωτηθεί για το αν επρόκειτο ο Μπλίνκεν να ταξιδέψει στην Τουρκία και είχε πει δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ένα τέτοιο ταξίδι. Είναι οι σεισμοί που άλλαξαν αυτή την κατάσταση και βέβαια ευθυώς σκεπτόμενοι στην Αμερική καταλάβαν ότι δεν είναι καλό να δώσουν στον Ερντογάν πάτημα για να κρύψει τις όποιες ευθύνες έχει μετά τους σεισμούς με έντονο αντιαμερικανισμό. Οπότε όπως είδατε η επίσκεψη ήταν παντελώς τυπική. Πέρασε ο Άντονι Μπλίνκεν να δει τις πληγήσεις περιοχές. Κινέζοι δηλώσει με το τραγούσο, μόνο Κινέζοι δεν ήταν. Ήταν δύο παράλληλοι μονόλογοι όπου ουσιαστικά διαφωνούσαν σε όλα τα ζητήματα τα οποία συνθέτουν τις αμερικανοτουρκικές διαφορές, οι οποίες είναι και πολλές αλλά και βαθιές. Με πρώτη την συνθήκη για την οποία μιλάει όλος ο κόσμος, το να μπει δηλαδή η Σουηδία και η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία ουσιαστικά έχει βάλει ουσιαστικό βέτο. Επομένως, όπως βλέπετε, τα πάντα έχουν πάρει το δρόμο τους και αυτό που μένει να δούμε είναι το πώς θα διαχειριστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον πολιτικό χρόνο του Ερντογάν από εδώ μέχρι τις εκλογές. Να δούμε αν οι εκλογές τελικά όντως θα γίνουν στις 14 Μαΐου υπό ποιο καθεστώς. Και από εκεί και μετά τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν πιο εύκολα, υπό την έννοια ότι εδώ και 10 χρόνια βιώνουμε μια άνοιξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Πράγματι είναι μια παρένθεση στα πολλά χρόνια με ελληνοαμερικανικών σχέσεων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που πάντοτε είχαμε διάφορα προβλήματα, έτσι με μελανά σημεία και το Κυπριακό και με τη δικτατορία. Βλέπουμε ότι τα τελευταία 12 χρόνια ο πολυπολικός κόσμος και γενικά η περιφερειακή κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας έχει φέρει κοντά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν συγκλίνει τα συμφέροντά μας, και αν αθροίσουμε και την σταδιακή απομάκρυνση της Τουρκίας από τις δυτικές δομές, από τις παραδοσιακές σχέσεις που είχε με τη Δύση, μας έχει φέρει ακόμα πιο κοντά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε την επίσκεψη στην Ελλάδα ως η συνέχεια των στρατηγικών σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Και εδώ πρέπει να πούμε το εξής, το οποίο μολονότι είναι φυσιολογικό, δεν πολύ αναφέρεται. Δεν γίνεται να γίνουν επί της ουσίας αυτή τη στιγμή πάρα πολλά ή να κοινωθούν πάρα πολλά, διότι η Ελλάδα είναι σε προεκλογικό κλίμα. Οπότε δεν γίνεται αυτή τη στιγμή πράγματα τα οποία απαιτούν χρόνο, απαιτούν διάρκεια να συμβούνε. Οπότε νομίζω ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα υπάρχει ένα follow-up για να συνεχιστεί με την επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, να συνεχιστεί ο στρατηγικός διάλογος, να συνεχιστούν όσα συμφωνήθηκαν ουσιαστικά σήμερα. Πάντως οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις δεν είναι καλές και παραμένουν κακές, και αυτό φάνηκε ότι η διπλωματία των σεισμών τελικά, κύριε Δαμαβολίτη, έχει τα όρια της όχι μόνο στα ελληνοτουρκικά αλλά και στις διεθνείς υποθέσεις γενικότερα. Πριν να πάμε στους σεισμούς και στην διπλωματία των σεισμών, θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα. Έχει ξεκινήσει ήδη με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και την στάση που κράτησε η ελληνική κυβέρνηση στο θέμα αυτό. Έχει ξεκινήσει μια
αναβάθμιση σε κάποια σημεία που θεωρείται από τους ειδικούς ότι είναι κλειδιά, δηλαδή αυτό που γίνεται στη Σούδα, η άρση εμπάργων όπλων στην Κύπρο, η οποία συνδέεται με αυτό, και η αναβάθμιση, κυρίως η αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης σε όλα τα επίπεδα, είναι κάποια βασικά σημεία τα οποία υπογραμμίζονται από όλους. Θεωρείτε τώρα ότι με την επίσκεψη αυτή κορυφώνεται αυτό? Το λέω αυτό γιατί μονίμως υπάρχει μία κριτική ότι είμαστε yes man, ας πούμε, της υπόθεσης, που κάνει πάντα αυτό που του ζητάνε χωρίς να παίρνει τα ανάλογα ανταλλάγματα. Αρκετές φορές από πολλούς έχει βγει το παράδειγμα, ας πούμε, του Ερντογάν, ότι ενώ είναι, όχι τώρα που οι σχέσεις, ας πούμε, οξύνθηκαν, αλλά στο παρελθόν θυμόμαστε καλά, ας πούμε, ότι δεν επέτρεψε ούτε την αεροπορική επιτροπή από τουρκικό έδαφος στο Ιράκ. Εσείς θεωρείτε ότι είμαστε σε αλλαγή φάση σε αυτό? Κοιτάξτε, θέσατε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο απαιτεί ώρες επί ώρων. Εγώ επιγραμματικά θα πω τα εξής. Πρώτον, πάντοτε όταν γίνεται κριτική πρέπει να κοιτάμε δύο πράγματα: προθέσεις και επιχειρήματα. Το τρίτο που θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε και το ποιοι το λένε αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Συνήθως η κριτική αυτή ότι τα δίνουμε όλα, πρώτον είναι ανεδαφική και θα το αποδείξω αμέσως μετά. Και το άλλο είναι ότι έρχεται από το λεγόμενο τριτοκοσμικό χώρο, και δεν το λέω επιτιμητικά, τρίτος κόσμος διεθνής σχέσεις θεωρείται αυτό που λέγαμε το κίνημα των αδεσμεύτων, έτσι, ο τρίτος δρόμος και όλα τα συναφή που ήταν πιο πολύ συνθήματα παρά θεωρίες. Κοιτάξτε, κύριε Δαμαβολίτη, η Ελλάδα στο θέμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μεταπολίτευση και έχοντας και το τραύμα, όπως είπαμε πριν, του Κυπριακού και της δικτατορίες, η Ελλάδα με την Αμερική ήταν κατά συνθήκη λόγω ΝΑΤΟ και κατεφημισμός συμμαχή. Ήμασταν παντού απέναντι σχεδόν παντού απέναντι, δηλαδή θέλετε το Ιουγκοσλαβικό, θέλετε το έξω η βάσης, θέλετε το ΕΟ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Τώρα σας λέω πράγματα που είναι αποδεδειγμένα, ότι για το οτιδήποτε εμείς παίρναμε θέση. Θα σας θυμίσω ότι στις 10 Σεπτεμβρίου Έλληνες πολιτικοί, κυρίως από την αριστερά, το λέω γιατί το έχω βάλει στη διατριβή μου, υπάρχει δηλαδή αυτό, βγαίνανε και λέγανε ουσιαστικά καλά να πάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την τρομοκρατική ενέργεια που υπέστησαν. Θέλω να πω, αυτό δεν ισχύει, και θα είπατε ήδη ορισμένα ανταλλάγματα, να πάμε και σε κάποια άλλα. Υπάρχει Development Finance Corporation, είναι η αντίστοιχη One Belt One Road της Αμερικής, να το πούμε έτσι, όπως είναι της Κίνας το One Belt One Road, το οικονομικό project χρηματοδότησης. Η Ελλάδα θεωρείται σαν ανεπτυγμένες χώρες, άρα δεν συμπληρώνει τη συνθήκη του κατακεφαλήνα ΕΠ που χρειάζεται για να μπει ως αναπτυσσόμενη χώρα. Με άλλα λόγια, δεν είναι η Ελλάδα αναπτυσσόμενη χώρα. Παρ' όλα αυτά, για γεωπολιτικούς ή γεωστρατηγικούς λόγους, η DFC δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ας σας πω κάτι άλλο, κύριε Δαμαβολίτη, γιατί μου δώσατε την κατάλληλη ευκαιρία να σπάσουμε ένα μεγάλο μύθο εδώ περί ανταλλαγμάτων. Και σας είπα, να κοιτάτε πάντοτε προθέσεις, και εμείς όλοι μας ο κόσμος κοιτάμε προθέσεις, το ποιοι το λένε, έτσι, οι λεγόμενοι αντισυστημικοί, που είναι σάξ βέβαια επί της αρκός του συστήματος, και τα όντα επιχειρήματα. Το ότι δεν παίρνουμε ανταλλάγματα είναι ένα σύνθημα, διότι η Ελλάδα αναβάθμισε την Αλεξανδρούπολη, έτσι. Η Αλεξανδρούπολη πάει να γίνει διαβαλκανικό κέντρο πολλαπλών χρήστων. Κύριε Δρύβα, μισό λεπτό να σας διακόψω σε αυτό το σημείο, γιατί είναι πάνω σε αυτό που λέτε, αλλά η κυβέρνηση, ας πούμε, η ελληνική κυβέρνηση, επικρίθηκε σε μεγάλο βαθμό και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από κύκλους δημοσιογραφικούς για την ενέργεια που έκανε και έστειλε όπλα, ας πούμε, στην Ουκρανία. Ναι, ήταν λάθος που επικρίθηκε. Πήρε, ας πούμε, η Αλεξανδρούπολη αναβάθμιση είναι το ανταυτού. Δεν είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη είναι το ένα και κακώς επικρίθηκε. Αν έπρεπε να επικριθεί σε κάτι, θα μπορούσαμε δηλαδή να το συζητήσουμε, να ασκηθεί κριτική, είναι το αν μπορούσαμε να τα στείλουμε πιο μετά, υπό την έννοια ότι έπρεπε να υπολογίσουμε
ότι ο πόλεμος τελικά μετά από το ένα μήνα, δύο, είδαμε ότι πήρε τη δική του δυναμική, ότι δεν θα τελείωνε εύκολα. Οπότε θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει αυτό που λέμε οικονομία δυνάμεων στο τι θα δώσει, όχι στο αν θα δώσει. Η Ελλάδα έπρεπε να δώσει και καλώς έκανε και το είχε εξαργυρώσει πολλαπλάσια και στους πολέμους. Πρέπει να παίρνεις μέρος. Ειδικά όταν είσαι χώρα σαν την Ελλάδα, ειδικά όταν η Τουρκία έχει κάνει την επιλογή της με τη Ρωσία και η Ρωσία έχει κάνει την επιλογή της από το 16 με την Τουρκία, η Ελλάδα δεν είχε κανέναν άλλο δρόμο. Έπρεπε να το κάνει αυτό και γι' αυτό λέω ότι η κριτική η οποία ασκήθηκε ήταν πιο πολύ συναισθηματική, γιατί αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της του Ρωσοκρανικού πολέμου, αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει εδώ πέρα συγγνώμη, μια ομάδα ανθρώπων η οποία ουσιαστικά κρίνει τα πιστοποιητικά πατριωτικών φρονημάτων με βάση την αγάπη προς μια συγκεκριμένη χώρα. Αυτό είναι και καλυμμένος αντιαμερικανισμός. Εγώ δεν λέω ότι ο αντιαμερικανισμός δεν είχε αίτια, όπως είπαμε πριν, από ένα σημείο και μετά, αν είναι άγωνος και είναι απλά συναισθηματικός και απλώς διατυπώνει συνθήματα και όχι πολιτικές προτάσεις, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ποτέ μαζί με την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άπαξ και η Τουρκία διάλεξε να είναι αυτό που λένε επιτίδια ουδέτερη χώρα προς την πλευρά της Ρωσίας, όμως η Ελλάδα δεν μπορούσε να ήταν έτσι κι αλλιώς προς τα εκεί. Από εκεί και μετά, πιστεύετε εσείς ότι, και το λέω πάντοτε ρητορικά για χάρη του διαλόγου μας, πιστεύετε ότι εταιρείες σαν την Amazon, τη Microsoft, κύριε Δαμαβολίτη, ήρθαν για τις καλές φορολογικές υπηρεσίες ή για το ΦΠΑ που είναι επικερδής για αυτές ή για το επενδυτικό μας περιβάλλον? Αυτές οι εταιρείες έχουν έρθει, όπως η Cisco, όπως η Pfizer, όλα αυτά είναι τα ανταλλάγματα που λένε, όχι τώρα, εδώ και καιρό. Είναι το ότι η Αμερική άνοιξε σε πράσινο φως στο να έχουμε τη δυνατότητα και την επιλογή να πάρουμε το F-35, το κορυφαίο μαχητικό σκάφος στον κόσμο αυτή τη στιγμή, και οι ίδιοι ήταν που έλεγαν ότι η Αμερική δεν μας δίνει ποιοτικά όπλα, δεν μας δίνει το ένα. Και τώρα ξαφνικά, όπως θα είδατε, υπάρχει η ίδια ομάδα, είναι εκείνη η οποία θεωρεί ότι είναι το F-35 δεν είναι καλό ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι η Ελλάδα να μπορεί να το καλύψει στο κόστος και όλα τα υπόλοιπα νομίζω δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Αλλά αυτό το ότι δεν παίρνει η Ελλάδα ανταλλάγματα ή ότι η Ελλάδα είναι yes man, ίσχυσε μια περίοδο, ήταν η εποχή του Σιμίτη, ότι φτάσαμε να ευχαριστούμε τους Αμερικάνους για λάθος λόγους, καμία σχέση αυτό τότε που είχε πει με τα ίμια. Αυτό είναι η μόνη περίοδος στην οποία μπορούμε να βρούμε αυτό που ασκούν σήμερα κριτική. Όλες τις άλλες περιόδους, και την κρίνω αποδεικνύοντας αυτό, από το 1982 η Ελλάδα έφτασε στο 2022, κύριε Δαμαβολίτη, για να ανανεώσει άνω των 2 ετών τη σούδα στους Αμερικανούς. Καταλαβαίνετε ότι είχαν την καλύτερη βάση της Μεσογείου, ίδιοι τη λέγανε Best in the Med, ανανεώνανε τη σύμβαση κάθε χρόνο. Και οι Αμερικανοί χρόνια λέγανε δώστε μας παραπάνω για να κάνουμε επενδύσεις και η Ελλάδα έλεγε όχι. Θέλω να πω, έχουμε πει τόσα όχι όσα έχουν πει κυρίως, γιατί το έχω κάνει έρευνα στη διατριβή, γι' αυτό σας το λέω, χώρες της Λατινικής Αμερικής. Άρα αυτό το yes man δεν υπάρχει στην Ελλάδα, εκτός, όπως σας είπα, της περίοδου του Σιμίτη. Ωραία, να περάσουμε τώρα λίγο στο κομμάτι των σεισμών. Είχαμε μια μεγάλη φυσική καταστροφή, είχαμε τον ανθρώπινο πόνο, είχαμε χιλιάδες ζωές. Από την άλλη όμως πρέπει να εξετάσουμε και αν, όπως έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα, ένα τέτοιο γεγονός, μια φυσική καταστροφή τέτοιας κλίμακας, μπορεί να αλλάξει την εξωτερική πολιτική ενός κράτους. Έχει γίνει συζήτηση για την διπλωματία των σεισμών, κάτι που το είδαμε και το 99, δεν είχε όμως την ανάλογη εξέλιξη, και θα ήθελα να μας πείτε, η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, όπως αρκετοί έγραψαν και δήλωσαν στην Ελλάδα, θα αλλάξει, δηλαδή θα σταματήσουν οι παραβιάσεις, οι απειλές και οι διεκδικήσεις στο Αιγαίο? Ποια θα είναι η επόμενη μέρα?
Νομίζω είναι άλλο ένα ρητορικό ερώτημα, το οποίο για μας είναι ρητορικό, κύριε Δαμαβολίτη, αλλά όπως είπατε σωστά, για πάρα πολλούς που υποκρίνονται ότι δεν είναι ρητορικό, πρέπει να δώσουμε τελεσίδικα την απάντηση. Δεν είναι δυνατόν μια φυσική καταστροφή, μια οποιαδήποτε καταστροφή, να αναγκάσει ένα κράτος να αλλάξει δομικά την εξωτερική του πολιτική. Είναι αυτό που λέμε και στη θεωρία, αλλά και στην πρακτική. Το ότι αλλάζεις τακτικά κάτι δεν σημαίνει ότι το αλλάζεις στρατηγικά. Μπορεί να αλλάξεις στενά για να βγεις σε μια λεωφόρα, αλλά η λεωφόρο σπανίως αλλάζει. Δηλαδή η στρατηγική οδός της Τουρκίας είναι τέτοια που της υπαγορεύει μονίμως να θέλει να επεκταθεί προς τα δυτικά. Την Ελλάδα τη θεωρεί ζωτικό της χώρο. Όλη την Ελλάδα, όλη την ελληνική επικράτεια. Επομένως, δεν πρόκειται ποτέ, δεν υπάρχει διπλωματία των σεισμών, σε καμία βιβλιογραφία δεν υπάρχει. Είναι κατεφημισμό, γι' αυτό όλοι τη βάζουμε σε εισαγωγικά. Οπότε, κύριε Δαμαβολίτη, κάτι το οποίο μπαίνει σε εισαγωγικά δεν μπορεί να κυριολεκτεί και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι επιχείρημα. Μπορεί να είναι αφήγημα, μπορεί να είναι επικοινωνιακό τέχνασμα, μπορεί να είναι και έτσι. Το φετίχ ορισμένων, γιατί εγώ σαν φετίχ το είδα από τους ίδιους και τους ίδιους που το κάνουν αναπαραγωγή. Είδατε μόνο σας, γιατί πάντα πρέπει πάμε σε στοιχεία, πέραν ότι σωστά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών το τεκμηρίωσε και μπροστά στον Αμερικανό ομολογό του και δεν είδα να διαφωνεί, ότι είναι τελείως διαφορετικό το ότι συλληπούμαστε και συμπονούμε έναν λαό που πραγματικά πλέον βγαίνει καθυμαγμένος από μια καταστροφή. Πραγματικά ανατριχιαστικές εικόνες. Και άλλο το ότι όταν έρθει η ώρα, τα κράτη είναι που μιλάνε και όχι οι λαοί. Αυτό είναι βασικό ρεαλιστικό αξίωμα. Το άλλο, κύριε Δαμαβολίτη, είναι ότι ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, παρότι η Αμερική θα παράσχει περίπου 185 εκατομμύρια δολάρια σε Τουρκία και Συρία μαζί, δεν τον είδα αυτή, όπως και εσείς και όπως όλοι. Δεν τον είδα ιδιαίτερα ανοιχτοχέρι εντός εισαγωγικών στις κοινές δηλώσεις που έκαναν με τον Τσαβούσογλου. Είδατε ότι ούτε η Αμερική άλλαξε στάση, ούτε η Τουρκία αλλάζει στάση και νομίζω, αν μου επιτρέπετε για να κλείσω, ότι το ψευτοαφήγημα αυτό, το οποίο για 4-5 μέρες για μένα είναι, τη δική μου γνώμη καθαρά λέω ότι ήταν και ανήθικο, διότι είναι γιατί ανήθικο δεν είναι να λες ότι διαχωρίζεται ο ανθρώπινος πόνος από την πολιτική. Ανήθικο είναι να προσπαθείς να εκμεταλλευτείς τον πόνο για να παράξεις πολιτικά αποτελέσματα. Έγινε από συγκεκριμένους ανθρώπους εργαλειοποίηση του πόνου, γι' αυτό το λόγο, οπότε πρωτίστως το θεωρώ ανήθικο. Δευτερευόντως είναι αστοιχείωτο και αστρατήγητο, γιατί όπως σας είπα, δεν υπάρχουν αυτές οι αλλαγές στα κράτη. Τα κράτη δεν συμπεριφέρονται με αυτούς τους τρόπους, δεν αποφασίζουν έτσι. Άρα, από την 5η-6η μέρα. Άρχισε αυτό να τονίζει ότι κατάλαβαν πάρα πολύ καλά αυτοί οι άνθρωποι ότι θα εκτεθούν το ίδιο με την προηγούμενη χρονιά. Σας θυμίσω εγώ 14 Μαρτίου πέρσι τι λέγαν ορισμένοι, οι ίδιοι βασικά, μετά το δείπνο στο Βόσφορο, έτσι. Λοιπόν, είδατε μετά από ένα μήνα ότι η Τουρκία άρχισε να εξαπολύει μύδρους και απειλές κατά της Ελλάδας. Εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Η κοινωνία των πολιτών θα κάνει τη δική της δουλειά. Η ανθρωπιά είναι θέμα του καθενός, έτσι. Τα κράτη κάνουν τη δική τους δουλειά και αυτή είναι διαφορετική, κύριε Δαμαβολίτη, και δεν μπλέκεται βέβαια είτε με διπλωματία των σεισμών είτε με πυρκαγιών. Όλα αυτά είναι αφηγήματα και πολύ σπάνια και μάλιστα σε πολύ μικρό βαθμό και πάντα τακτικά, όχι στρατηγικά, επηρεάζουν πολιτικές αποφάσεις. Για να πάμε σε αυτό καθεαυτό το γεγονός, μπορείτε να κάνετε μια αποτίμηση ως προς το μέγεθος της ζημιάς και πόσο καιρό θα κάνει ας πούμε η Τουρκία να βρει τους ρυθμούς της που όπως είπατε θα ξαναγυρίσει στα ίδια και στην επιθετική ρητορική και στις διεκδικήσεις. Και το λέω αυτό για να απαντήσετε συνολικά, διότι είναι μια εποχή που δεν είναι, ας πούμε, αν του κάνουμε μια σύγκριση με την εποχή του 1999 που οι αγορές και γενικότερα υπήρχε μια κατάσταση εφορίας των χρημάτων. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα είναι δύσκολα και εδώ χρειάζονται αρκετά δισεκατομμύρια που μπαίνει αυτό σε μια οικονομία που είχε ήδη πρόβλημα. Το μέγεθος, ας πούμε, της ζημιάς θα θέλαμε να μας έτσι αποτιμήσετε. Κοιτάξτε,
εκείνη την περίοδο η Τουρκία δεν ήταν τόσο καλά οικονομικά, υπό την έννοια ότι λίγο μετά θεωρείται, ας πούμε, ότι ο Ερντογάν ήταν αυτός που την έβγαλε από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ. Η Τουρκία ουσιαστικά είχε μια πορεία στο ότι ο σεισμός την έφερε πιο κοντά στο τέλμα. Έτσι, πεσπεύδει ο οικονομικός της θάνατος τότε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ανυπολόγιστη η καταστροφή. Πάντοτε προς το αρνητικό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς νούμερα και αριθμούς. Αρκεί να σας πω ότι δυτικοί οίκοι λένε ότι με το καλημέρα είναι 16 δις. Αυτό προφανώς έχει ήδη ξεπεραστεί, αλλά λένε ότι 16. Υπάρχουν επιχειρηματικές ομάδες που εκπονούν μελέτες στην Τουρκία και τους αφορούν άμεσα, έτσι, που λένε ότι είναι 84 τα δις. Όταν ακούτε τέτοιες αποκλίσεις, αυτό σημαίνει μεγάλη αβεβαιότητα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει να δούμε μετά από το πέρας ενός τριμήνου το τι κύκλους εργασιών κάνουν οι εταιρείες, για να καταλάβουμε τι πρόβλημα υπάρχει στην παραγωγή ή στη διανομή, ή το πώς οι άνθρωποι είναι άστεγοι, το πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει άλλους ανθρώπους, το πώς είναι ανάπηροι και τι κόστος σημαίνει αυτό για αναπηρικές συντάξεις. Είναι αυτό που λέμε ενός κακού μοίρια έπονται. Νομίζω ότι η ζημιά που πάθει η Τουρκία το 99 δεν συγκρίνεται με αυτήν εδώ τώρα. Ήδη σε επίπεδο νεκρών, ήδη είναι τριπλάσιοι. Ήδη. Και υπάρχουν φωνές που λένε ότι επειδή όσο περνάνε οι μέρες, όλο και λιγότερες πιθανότητες να βρεθεί άνθρωπος ζωντανός κάτω από τα ερείπια, γεωμετρικά κάθε μέρα θα αυξάνονται οι νεκροί. Έτσι. Και υπάρχει και το θέμα της φυγής των κεφαλαίων, διότι όταν ακούνε ή όταν βλέπουν ακόμα και σήμερα, ακόμα και χθες που έγινε ένα σεισμός της τάξης 6,4 της κλίμακας Ρίχτερ, όταν ακούνε τέτοιους σεισμούς, όταν ακούνε προειδοποιήσεις και μελέτες ότι μέχρι το 2025 θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη, όπως καταλαβαίνετε, αυτό χαλάει το επενδυτικό κλίμα. Αποθαρρύνει τις ξένες άμεσες επενδύσεις και βέβαια λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη, επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα. Το πολιτικό κλίμα με τη σειρά του οδηγεί στην κοινωνική αστάθεια και όλα αυτά, κύριε Δαμαβολίτη, είναι σε αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος κρίσεων, ο οποίος θα πάρει σίγουρα χρόνια. Το πόσα χρόνια θα το δούμε, γιατί εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα ανακάμψει η Τουρκία, από το αν θα πάει πιο κοντά στη Δύση τώρα που το έχει ανάγκη, ή οι λήπτες απόφασης θα θεωρήσουν ότι είναι μάλιστα και ευκαιρία. Δεν ξέρετε πολλές φορές πως το παίρνουν οι λήπτες απόφασης. Αυτό μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι και ευκαιρία να αποκοπούν από τη Δύση και να οδεύσουν στον τρίτο κοσμισμό, μια και καλή. Επομένως, αυτό θα πάρει χρόνια σίγουρα. Αν θα πάρει 2 ή αν θα πάρει 5, θα το δούμε. Εξαρτάται και από τη βοήθεια που θα λάβει η Τουρκία, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Κύριε Δρύβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας και την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά, κύριε Δαμόπουλο.